Οι γονείς του 30χρονου ξεσπούν μόλις βλέπουν τον 20χρονο και τη γυναίκα δόλωμα που γνώρισε το παιδί τους μέσω του Facebook. Ο πατέρας του νεαρού σπάει τον μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου της ασφάλειας και οι αστυνομικοί προσπαθούν να τον ηρεμήσουν. Τιμωρία. Τι ήταν άλλο να ζητάμε. Μου έφαγε 30 χρόνων παιδί. 30 μου σκότωσε το παιδί μου μέσα στο σπίτι μου. Δεν ήταν αυτό διάρρηξη. Αυτό ήθελα να μάλλον να σκοτώσουν και το παιδί μου. Ο 30χρονος γνώριζε την 24χρονη λιγότερο από έναν μήνα. Μιλούσαν συχνά στα παράθυρα συνομιλιών του Facebook. Και εκείνη ως γυναίκα αράχνη φρόντιζε να μάθει πρώτα απ' όλα την οικονομική κατάσταση του νεαρού από την Δάφνη μέσω του chat. Οι έρευνες συνεχίζονται για τα δύο ασύλληπτα, τους δύο ασύλληπτους δράστες. Θεωρώ ότι η στιγερή αυτή δολοφονία κρύβει και άλλα πράγματα. Στόχος της πείρας ήταν η ληστεία. Και άθελά του ο νεαρός έδινε όλα τα στοιχεία. Θύμα και δόλωμα έγιναν γρήγορα φίλοι και το μοιραίο ραντεβού κλείστηκε στα μέσα Απριλίου. Το μαχαίρι, λέω, ποιος θα σου βγάλει. Σκοτώσαν το παιδάκι. Τι τους έφταγε το παιδάκι. Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μαζί με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε όλη τη χώρα κάνουν ενημερώσεις. Η ελληνική αστυνομία λέει ναι στα social media, ναι στις νέες τεχνολογίες αλλά υπό προϋποθέσεις. Δυστυχώς θρυνούμε θύματα, σήμερα είναι να μην εμπιστευόμαστε τους άλλους που έχουμε απέναντι και δεν γνωρίζουμε. Όχι το ραντεβού στα τυφλά. Αυτό το έχουμε πει σε χιλιάδες παιδιά που έχουμε κάνει μάθημα. Η νεαρή γυναίκα ήταν εκείνη που άνοιξε στους συνεργούς της και μπήκαν στο σπίτι την ώρα που είχε οδηγήσει το θύμα της στο υπνοδωμάτιο. Ο 30χρονος, μόλις κατάλαβε την παρουσία τρίτων, αντέδρασε. Η 24χρονη μαζί με τους συνεργούς της, αφού χτύπησαν μέχρι θανάτου τον 30χρονο, άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα και έσπευσαν να εξαφανιστούν. Μετά από έρευνες σχεδόν ενός μήνα, το τμήμα εγκλημάτων καταζωής έφτασε στα ίχνη των δραστών και την ώρα που οι 24χρονοι μαζί με έναν 20χρονο μέλος της συμμορίας έφτασαν στην Ελλάδα από τη Γερμανία, συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 34.414,65 ευρώ και χρυσαφικά που προέρχονταν από τη ληστεία στο σπίτι του 30χρονου.